Γεια σας και πάλι αγαπημένοι μου φίλοι. Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς τριγυρνάμε στα πανέμορφα νησιά της χώρας μας, αναζητώντας θαλασσινή αύρα να μας ξεκουράσει. Σήμερα θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στο Ηράκλειο της Κρήτης, έξω από την πόλη αυτή τη φορά, για να μάθουμε καλύτερα τα μυστικά που κρύβει. Είναι γνωστό πως ο σπουδαίος καλλιτέχνης της αναγέννησης El Greco, ή αλλιώς Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, κατάγεται από την Κρήτη. Δεν είναι όμως γνωστή η ακριβής καταγωγή του, για την οποία διαμάχονται αρκετές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες είναι και το χωριό Φόδελε, το οποίο θα επισκεφτούμε ευθύς αμέσως. Με τα νερά τα γαργαρά και με τσικοπελιές σου. Να σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Είναι ένα από τα πιο ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Είναι και γενέτρια του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Εδώ που είμαστε είναι πίσω μας η πλάκα που μας είχαν φέρει οι Ισπανοί το 1934 κατόπιν πολλών επισκέψεων στην Κρήτη. Ο καθηγητής Τόρμο της Μαδρίτης μαζί με άλλους καθηγητές από το Βαγιαδολίδ και μια ομάδα φοιτητών κάναν έρευνες από το 1908, είχαν πρωτοέλθει στην Κρήτη, μετά ξαναήρθαν το 18 και το 34, κατόπιν των ερευνών που είχαν κάνει κατέληξαν ότι αυτό εδώ το χωριό είναι η γενέτρια του Δομηνικού Θεοτοκόπουλου. Γι' αυτό μας φέραν και αυτή την πλάκα ως ενθύμιο εις μνήμη του Θεοτοκόπουλου από το βράχο του Βαγιαδολίδ. Έχει πάρα πολλά αξιοθέατα το χωριό μας που μπορείτε να δείτε, κάποιος που θα μπορεί να τα επισκεφτεί. Όπως έχουμε πάρα πολύ πράσινο, τεράστια πλατάνια, πολύ νερό, τη Βυζαντινή Εκκλησία που είναι κάτω από το σπίτι του Θεοτοκόπουλου, είναι του 11ου αιώνα, χτισμένη πάνω στα ερείπια του 8ου αιώνα μιας εκκλησίας προηγούμενης από αυτήν, που μετά γκρεμίσει ξανά, στυλώθηκε το 11ου αιώνα, είναι η Παναγία. Εδώ όποιος επισκέπτης μπορεί να το επισκεφτεί μπορεί να δει πάρα πολλά, όπως και πολλές καλές ταβέρνες με πάρα πολύ καλό φαγητό παραδοσιακό. Η θάλασσα είναι 2,5 με 3 χιλιόμετρα από εδώ, μπορεί κάλλιστα να την επισκεφτεί ακόμα και με τα πόδια. Το χωριό μας το διασχίζει ένα ποτάμι που λέγεται Πανδομάνδρης και βγαίνει από την αρχαία πόλη το Πανδομάνδριο που υπήρχε σε αρχαία χρόνια. Στο χωριό και δες εδώ πουλί μου, ναι πουλί μου. Πάπα και δες εδώ πουλί μου, πέρνα καιρός να ξαβρώ πάλι την όρεξή μου, την όρεξή μου. We'll be right back.
όσο για την έδρα του Θεοτοκόπουλου που πολλοί το αφισβητούν. Δεν έχουμε τίποτα στοιχεία να το αφισβητούν από τη στιγμή που έχουμε εμείς ολόκληρη την έρευνα του Πανεπιστημίου του Βαγιαδολίδ και βάσει αυτής της έρευνας αυτοί κατοχύρωσαν το χωριό μας βάσει τα στοιχεία που βρήκαν ως γενέτειρα του Θεοτοκόπουλου. Μαζί με αυτά που τα στοιχεία που έχουμε και εμείς όπως ομοιότητες, επίθετα και όλα αυτά. Δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας, το ψάξανε ανθρώποι επιστήμονες και κατέληξαν σε αυτό, γι' αυτό μας φέραν και αυτή την πλάκα που είναι πίσω μας. Και να χορεύει σούστα. Όπα και να χορεύει σούστα, μα να φορεί και τσαδροφιά καλοραμένη φούστα. Φούστα. Παραμένουμε στο χωριό Φόδελε. Βρισκόμαστε στο μεταβυζαντινό οίκημα που πιστεύεται ότι είναι το σπίτι του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Εκεί στεγάζεται το ομώνυμο μουσείο με αντίγραφα έργων του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Το μουσείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1984 και δέχεται κάθε χρόνο 10.000 επισκέπτες. Είμαι ο Ανδρέας Κοκκινάκης, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φόδελε και βρισκόμαστε στο Μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το οποίο είναι στην ουσία το οίκησμα στο οποίο γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια. Το μέρος ανακαλύφθηκε με σημαντικές δωρές από τον χρόνο, ξεκίνησε η αναστήλωσή του το 1984 από το Υπουργείο Πολιτισμού και την τότε Υπουργό Μελίνα Μερκούρη, σε συνεργασία με την κοινότητα του Φόδελε και τον τότε Πρόεδρο κ. Μακρυδάκη Κώστα. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, το μουσείο άνοιξε στο κοινό, έκτοτε παραμένει ανοιχτό για κάθε καλοκαίρι, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να δει τον χώρο που γεννήθηκε μαζί με κάποια αντίγραφα από τις δουλειές του και κάποιες σημαντικές πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό τόσο από την ιστορία του μουσείου όσο και από την επίσκεψη του Πανεπιστημίου του Βαγιαδολίδη το 1934 και την αφιέρωση στον τόπο που γεννήθηκε ο Θεοτοκόπουλος. Η μαγειρική είναι τέχνη.
Η μαγειρική σε κάνει να ονειρεύεσαι. Κάθε συνταγή αποτελεί ξεχωριστό ταξίδι. Η αναζήτηση νέων γεύσεων, η έμπνευση από την παραδοσιακή κρητική κουζίνα κάνει το ταξίδι μαγικό. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε την αρμονική συνύπαρξη των κρεατικών, των ψαριών και των προϊόντων της κρητικής γης. Καλώς ήρθατε στο εστιατόριο Κύματα. Στην ταβέρνα Ουζερή Πατριδογευσία, με το δικό μας κρεοπωλείο ακριβώς απέναντι, τα λαχταριστά κρεατικά μας κόβονται και μαγειρεύονται την ίδια στιγμή, ενώ κανένα από τα ιδιαίτερα και νόστιμα μεζεδάκια μας δεν είναι προπαρασκευασμένο. Θα μας βρείτε στα Πομπία Ηρακλείου, κοντά στα Μάταλα. Τηλέφωνο 28 920 41 522. Εμείς, στην πρότυπη μονάδα επεξεργασίας κρέατος Δατσέρι, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δημιουργήσαμε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διανομής κρεάτων. Οι καινοτόμες ιδέες, οι άριστες πρώτες ύλες και η πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής μας κατατάσσουν στην κορυφή των κριτικών επιχειρήσεων. Είμαστε εκεί καθημερινά με ένα πλατή χαμόγελο ώστε να πραγματοποιήσουμε κάθε σας επιθυμία. Οπτικό κέντρο Σιφάκης. Μοίρες Τιμπάκι. Γυαλιά ηλίου και οράσεως από τους πιο επώνυμους οίκους. Vogue, Armani, Michael Kors, Ray-Ban, DKNY, Dolce Gabbana. Φακή επαφής όλων των τύπων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 920 24 500 και 52 111. Η απόλυτη θέα στις σπηλιές των Ματάλων. Το πάντρεμα της Άβρας, μιας μαγικά περασμένης εποχής με το σήμερα. Σε ένα περιβάλλον ξεχωριστό, ο Μανώλης και η Χαρά Τσαβολάκη, σε μια επιτυχημένη προσπάθεια, συνεργάζονται σαν μια δεμένη ομάδα και έχουν κερδίσει άξια την αγάπη όσων επισκέπτονται το χώρο τους, ξανά και ξανά, με μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης χρόνων. Σκάλα. Fish Bar, Restaurant and Hotel Boutique. Στο τέρμα των Ματάλων. Εκεί που οι στιγμές γίνονται αγαπημένη ανάμνηση ζωής. Τηλέφωνο 6981 38 81 35. Εστιατόριο Πέτρα και Βότσαλο. Με κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, φρέσκα ψάρια και ιδιαίτερες συνταγές όλο το χρόνο. Είναι το περίφημο Mermaid Cafe από την περίοδο με τους Χίπηδες. Και τώρα σε ανακαινισμένο χώρο και πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει μικρούς και μεγάλους. Στο χώρο λειτουργεί παιδότοπος και φυσικά αναλαμβάνονται εκδηλώσεις έως 120 ατόμων. Το Μουσείο Λιχνοστάτης δεν ανήκει στα συμβατικά μουσεία. Τα εκθέματά του είναι ανοιχτά σε ένα συνεχή διάλογο με τον επισκέπτη και παρουσιάζονται ως η ζωή που εξακολουθεί να κυλά. Με αυτά τα λόγια περιγράφει το μουσείο που θα επισκεφτούμε ο διευθυντής του Γιάννης Μαρκάκης. Το μουσείο είναι φυσιολαογραφικό, έχει κήπους, έχει δηλαδή φυσιογνωστική συλλογή για να το πω πιο σωστά, με κήπους με αρωματικά φυτά, με κάκτους, με παχύφυλλα, με πετρώματα της Κρήτης και ορυκτό πλούτο.
Υπάρχει προφανώς η λαογραφική συλλογή με κριτικό σπίτι, αγροτόσπιτο, το πόρτογο φραγκούλι όπως το λέμε, προς τιμήν ενός σπουδαίου ποιητή της Κρήτης και ο οποίος αποτέλεσε την έμπνευσή μας και το συμβουλάτορά μας, έναν από τους ανθρώπους που στάθηκαν στο μουσείο και στους ανθρώπους του στην αρχή που ξεκινούσε, στα πέτρινα χρόνια της κατασκευής. Υπάρχει λοιπόν το λαογραφικό σπίτι, υπάρχουν εργαστήρια παραδοσιακών ασχολιών, ξυλουργείο, τσαγκάρικο, αργαστηρόσπιτο, δηλαδή υφαντουργείο, το αργαστηρόσπιτο της Ελένης όπως λέμε, προς τιμήν μιας άλλης σπουδαίας δωρήτριας του μουσείου, της Ελένης Δαουράκη από τη Σιτία, η οποία ήταν μια ξακουστή υφάντρα παύλα βάφτρα της εποχής, δηλαδή έβαφε με φυτικές βαφές και νήματα των φυτικών βαφών αυτών υπάρχουν και εκτίθενται στο χώρο του μουσείου. Υπάρχει το μελισσόσπιτο, υπάρχει η φάμπρικα, ο χαρουπόμηλος, κομμάτια της προβιομηχανικής τεχνολογίας της Κρήτης, που είναι ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα το οποίο υπάρχει μέσα στο μουσείο. Και τέλος η καλλιτεχνική συλλογή με έργα λαϊκών καλλιτεχνών που υπάρχουν τόσο σε εσωτερικό χώρο, στο εκθετήριο του μουσείου, το μόνιμο, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους του μουσείου, έργα ξυλόγλυπτα, λιθόγλυπτα, από πυλό, από ζύμη, από διάφορα υλικά, τα οποία οι ναΐφ καλλιτέχνες, οι αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες, με τα υλικά της δουλειάς τους ουσιαστικά, της καθημερινότητάς τους, ο βοσκός με τα ξύλα που βρίσκει στο αόρι όπως λέμε, στο βουνό, η φουρνάρισα με τη ζύμη που της απομένει αφού έχει ζυμώσει το ψωμί, φτιάχνουν έργα καλλιτεχνικά αποτυπώνοντας τη ζωή τους στο χωριό, τα βιώματά τους όπως τα έχουν συγκρατήσει μέσα στη μνήμη τους. Άρα λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για ένα χώρο 15 στρεμμάτων, ο οποίος αποτελεί μία σύνθεση της ζωής της Κρήτης τα παλαιότερα χρόνια. Το κέρασμα μερακί είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγμα της φιλοξενίας της Κρήτης. Εμείς θα πάμε να δούμε τη λειτουργία του αυθεντικού ρακοκάζανου και αφού ζαλιστούμε λίγο από τη σπιτική ρακή, θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς που ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν. Είμαστε 600 μέτρα υψόμετρο
στο κέντρο περίπου του νομού Ηρακλείου και περίπου στο κέντρο της Κρήτης. Το ονομάζουμε εδώ όλο το χώρο Μοιραγάπη. Μοίρος ο μπαμπάς που είναι στον ουρανό, αγάπη το όνομα της μαμάς που είναι και αυτή στον ουρανό, Μοιραγάπη. Είναι εδώ η επωνυμία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μετά το πάτημα των σταφυλιών, τα στράφυλλα πλέον τα έβαζαν σε αυτήν εδώ τη λαξευτή πέτρα, η οποία είχε δύο δοκάρια. Το μεσαίο είχε σπήρα και το κάθετο ήταν σπυροειδές. Όπως λοιπόν βίδωναν, αυτό πρασάριζε και έτσι έβγαινε από εδώ το κρασί. 2016. Την ίδια φιλοσοφία έχουν όλα τα πιεστή. Αυτό κάνουμε. Πρασάρουμε. Αυτή η διπλανή πέτρα, η λαξευτή, είναι λατρευείο. Έβαζαν τις ελιές και είχαν μια μεγάλη πέτρα στρογγυλή, όπως ήταν πάνω κάτω η πέτρα, και έβγαινε το λάδι. Και εδώ έχουμε και το δρόμο του λαδιού, τον καταπότη. Αυτός είναι ο δρόμος του λαδιού. Επίσης έβαζαν τα σύντηρά και κάναν το αλεύρι. Τα σταφύλια παίρνουν το κρασί και το βράδυ τα στράφυλλα τα φέρνουν σε μία γωνία επάνω τάβλες και πέτρες για ένα βράδυ. Αυτό το κρασί που έβγαινε σιγά σιγά τη νύχτα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που έπαιρναν αμέσως, διότι ήταν πιο κόκκινο. Αυτό λοιπόν το πρακτικό κομμάτι ήταν η πρέσα. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς εδώ φτιάχνουμε το κρασί του σπιτιού μας με αυτόν τον τρόπο. Επίσης έρχονται από όλα τα χωριά του νομού οι άνθρωποι και φτιάχνουν το σπιτικό τους κρασί. Τα στράφυλλα μετά που μένουν εδώ τα βάζουμε στα βαρελάκια και γίνεται η απόσταξη να βγάλουμε τη τσικουδιά μας ή κατά κόρον και κατά κόσμον ρακί.
Το νέο κέντρο ιδρύθηκε το 1938. Από τα πρώτα καφενεία του κέντρου της πόλης, πρωτοπόρησε φέρνοντας το πρώτο ψυγείο ρεύματος στην Κρήτη. Λειτουργούσε ως πολυχώρος για όλες τις ηλικίες, με ποδοσφαιράκια, jukebox, μπιλιάρδα, προσφέροντας κανταΐφι, γρανίτα και πουτίνκα παραγωγής του. Ταυτίστηκε με τον όρο «καρέκλες» στην πλατεία, συνεχίζοντας ως σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νέες γενιές των Ηρακλειωτών. Λίγο έξω από το Ηράκλειο, στην Επισκοπή, βρίσκεται ο παραδοσιακός φούρνος της Σεβαστής, με γλυκίσματα, ψωμιά, παξιμάδια και κάθε λογής προϊόντα της κριτικής παράδοσης, φτιαγμένα με τα πιο αγνά και ντόπια υλικά. Η Σεβαστή και η οικογένειά της σε υποδέχονται με χαμόγελο για να σου προσφέρουν ό,τι ζητάει η όρεξή σου. Μία δοκιμή θα σε πείσει για να γίνεις κι εσύ ένας από τους μόνιμους και εκλεκτούς πελάτες της. Ο Λέντας είναι ένα παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό στη Νότια Κρήτη, χτισμένο στη θέση της αρχαίας Λεβίνας, με το φημισμένο Ασκληπείο που ήκμασε τα ελληνορωμαϊκά χρόνια. Κάτω από το Ασκληπείο βρίσκονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Ειρήνης Rooms, με καθαρό και φιλικό περιβάλλον, για ξεκούραση και χαλάρωση. Όταν αποφασίσαμε να χτίσουμε το Hotel Georgia, δεν μπορούσαμε παρά να φανταστούμε το ξενοδοχείο που εμείς ως επισκέπτες θα απολαμβάναμε τις διακοπές μας. Όντας μια οικογένεια που έχει γαλουχηθεί με την κλασική κριτική φιλοξενία, έχουμε πάντα ως προτεραιότητα την ικανοποίησή σας. Το ξενοδοχείο Γεωργία έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει ένα μέρος όπου οι επισκέπτες θα επανέλθουν για να ξαναβρεθούν ανάμεσα σε φίλους, σε ένα οικείο περιβάλλον. Ελάτε να ξαπλώσετε. Αφήστε μας να σας μιλήσουμε στην τέχνη του ύπνου. Να μοιραστούμε μαζί σας το πάθος για τελειότητα. Από την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δημιούργησε το ανατομικό στρώμα. Με ευγένεια και σεβασμό θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το σωστό στρώμα για εσάς. Απολαύστε τον ύπνο των ονείρων σας. Candia Strong Ηρακλείου. Με κλειστά μάτια. Λεωφόρος Κνουσού 170, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 23. Το καφέ Γκρέκο βρίσκεται στο παραδοσιακό χωριό Κουτουλοφάρι στο Ηράκλειο. Εδώ και 20 χρόνια ξέρει πώς να φροντίζει όλους εσάς, κάθε στιγμή της ημέρας. Από το πρωί για καφεδάκι, παγωτό ή σνακ και το βράδυ ξεχωριστές μουσικές επιλογές και δροσερά κοκτέιλς. Πάμε τώρα σε ένα ορεινό χωριό του Ηρακλείου, το Μάραθος. Εκεί θα γνωρίσουμε τον αγροτικό γυναικείο συνεταιρισμό, το Ξομπλιαστό Κουλουράκι. Και μετά θα επισκεφτούμε το Μουσείο Τέχνης του χωριού. Ιδρύθηκε το 2000 με την ονομασία Ξομπλιαστό Κουλουράκι, γι' αυτό εδώ. Που γινόταν παλιά εδώ στο χωριό και που είχε γινόταν στα σπίτια. Μετά που έγινε ο συνεταιρισμός, φτιάχνεται εδώ. Μαζί με αυτό γίνεται και αυτό εδώ, το κουλούρι του κουμπάρου, του συντέχνου. Επίσης φτιάχνουμε πολλά βουτήματα, διάφορες θέλετε να απολύψετε. Από τα συνηθισμένα τα λαδερά, με παζάρι, με καρότο, με λιαστή ντομάτα, με πύρα, πάρα πολλά βουτήματα, καλιτσούνια, γλυκό ψωμί, ξεροτήγανα. Πουλάμε και εδώ στην Κρήτη σε αρκετά σούπερ μάρκετ και σε αλυσίδες αλλά και σε συνοικιακά μαγαζιά, σούπερ μάρκετ. Στην Αθήνα, στη Ρόδο. Τα ξοπλιαστά έχουν πάει και εξωτερικό, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Αμερική. Thank you.
Από τα αρχαιότερα και ιστορικότερα χωριά της Κρήτης είναι ο Χάρακας. Εμείς περιηγηθήκαμε στα σοκάκια του χωριού και οι κάτοικοι μας φιλοξένησαν με αγάπη και μας μίλησαν για τη σπουδαιότητα του χωριού και τις προσωπικότητες που το ανέδειξαν. Ο Χάρακας είναι ένα χωριό με μεγάλη παράδοση, ιστορία και πολιτισμό. Είναι ένα από τα αρχαιότερα και ιστορικότερα χωριά της Κρήτης. Και όπως αναφέρουν και οι γραπτές μαρτυρίες που βρίσκονται στα κρατικά αρχεία της Βενετίας, η ονομασία Άι Γιάννης Χάρακας, όπως ονομάζουμε παλιότερα το χωριό μας, το πήρε από την εκκλησία του Άι Γιάννη Θεολόγου. Και μετέπειτα με το ονομάστηκε σε Χάρακας από το μνημείο το οποίο βλέπουμε πίσω μας, το Χαράκι. Λοιπόν, ο Χάρακας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, παραδοσιακά αποθέματα και ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ μπορεί να πάρει πολλά πράγματα, μπορεί να περιηγηθεί στα σοκάκια του χωριού μας, μπορεί να πάρει μαζί του εικόνες, να ακούσει για τα έθιμα, τις παραδόσεις και να πάρει μαζί του εικόνες, χρώματα και αρώματα. Ο Χάρακας είναι ένα από τα σπουδαιότερα, ιστορικότερα χωριά του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Ήταν κέντρο επαναστατικό και κέντρο πολιτισμού. Δεν ξεχνάμε ότι εδώ από το 1920 λειτουργούσε το πρώτο γυμνάσιο και από το 1873 το πρώτο δημοτικό σχολείο. Ήταν τόπος πνευματικός, τόπος ιστορικός, τόπος αγώνων. Εδώ έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο καπετάν Χαραλάμπης Αγγελιδάκης που γεννήθηκε το 1821 και πέθανε το 1900. Ήταν αρχηγός μονοφατσίου και ο Χάρακας ήταν κέντρο επαναστατικό την περίοδο της τουρκοκρατίας. Άλλη σπουδαία προσωπικότητα του Χάρακα ήταν ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, βουλευτής το 1905-1910 και 1910-1915. Ήταν ένας από τους 15 Κρήτες βουλευτές που υπέγραψαν την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο χωριό μας υπάρχουν σπουδαία μνημεία, βυζαντινά, όπως είναι η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Αφέντης Χριστός. Το φρούριο που υπάρχει πάνω στο βράχο χτίστηκε σε τρεις περιόδους, στην Βυζαντινή περίοδο, την Ενετική περίοδο και την περίοδο της Τουρκοκρατίας με κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Ήταν κέντρο στρατονισμού και οικονομικό κέντρο. Από εδώ έλεγχαν οι διάφοροι κατακτητές όλη την πεδιάδα της Μεσαράς. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, ένας τόπος όπως προείπαμε ιστορία, που χρειάζεται όμως μια προσπάθεια από όλους μας για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία και τα μνημεία του τόπου μας. Η εκκλησία που βρισκόμαστε είναι ο Πολιούχος Άγιος του χωριού μας, είναι δίκλητη, είναι ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Παλαιμελεήμονας και χτίστηκε μετά το 1850. Thank you.
μεταφερθεί εδώ από το 2012. Ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2011 να αρχίσαμε ο συνεταιρισμός. Η ιδέα ήρθε από την ανάγκη των γυναικών να ξεφύγουν λίγο από το σπίτι και από την εξοχή που βοηθούσαν τους συζύγους. Με την επιστροφή μου στο χωριό που παντρεύτηκα, είχα μία επιχείρηση δικιά μου προσωπική, είχα συναναστροφή με πολλές γυναίκες, ερχόντουσαν που δεν κάνουμε κάτι, να βγούμε λίγο από το σπίτι και όλα αυτά, και μου μπήκε η ιδέα αυτή. Με το να έχω δικιά μου δουλειά, όπως σας είπα, έβρισκα λίγο χρόνο να πάρω κάποιες πληροφορίες, να δω πώς θα γίνει, να βρω τις γυναίκες που να απαρτήσει το συνεταιρισμό. Στο τέλος δημιουργήσαμε μία ομάδα από 10 γυναίκες. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, μόνες μας, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς κανένα δάνειο. Δουλεύαμε 5 χρόνια χωρίς να πληρωνόμαστε, ούτως ώστε τα χρήματα να τα μαζέψουμε και να τα ρίξουμε στην επιχείρηση. Δόξα τω Θεώ, άρχισε να έχει απήχηση αυτή η δουλειά και το τελευταίο τώρα έναν χρόνο έχουμε αρχίσει να πληρωνόμαστε κι εμείς. Έχουμε ξεκινήσει ένα δίκτυο διανομής περίπου σε όλη την Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη πλέον. Έχουμε κάποιες επαφές με το εξωτερικό σιγά σιγά, μικρές βέβαια. Ελπίζουμε να αποδώσουν. Εδώ και 20 χρόνια, με σταθερά ανωδική πορεία, δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία, εξαγωγή και τυποποίηση έξτρα παρθένου ελαιολάδου, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, στο Αυδού Πεδιάδος. Με δεκάδες πιστοποιήσεις και διακρίσεις, όπως την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Lloyds και με αποκορύφωμα την φετινή τιμητική διάκριση του 2ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου. Στο χώρο μας λειτουργεί εκθεσιακός και επισκέψιμος τουριστικός χώρος. Η εταιρεία Ιωάννης Ασαριωτάκης συνεχίζει την πορεία της σταθερά και ανωδικά και με αισιοδοξία για το μέλλον. Το εναλλακτικό καφενείο Ρακουμέλ προσφέρει καφέ, φαγητό, ποτό, μεζέ και ψητά της ώρας στα Κάρβουνα, συνοδεύοντάς τα με καλή παρέα, καλή μουσική, ωραίο περιβάλλον και συγχρόνως μπορείτε να παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας ομάδα. Εάν βρίσκεσαι στο Ηράκλειο, δεν ψάχνεις για αλλού. Ρακουμέλ, κάθε ώρα της ημέρας. Η Καλύβα είναι από τις παλαιότερες οικογενειακές ταβέρνες στην περιοχή. Ένα βασικό πλεονέκτημά της είναι ότι βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες παραλίες του νομού Ηρακλείου και δίπλα σε ένα από τα πιο σπουδαία μινωικά ανάκτορα της Κρήτης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει από έναν παγωμένο ή ζεστό καφέ ή σνακ έως και ένα πλήρες παραδοσιακό γεύμα με θέα το ηλιοβασίλεμα, μόλις 37 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Γευτείτε μαζί μας στιγμές κρητικής φιλοξενίας και χαλάρωσης. Το Dolphin Beach Bar Restaurant βρίσκεται στην κεντρική παραλία των Μαλίων. Ένας μοναδικός χώρος που υπόσχεται να μετατρέψει τις διακοπές σας σε μια αξέχαστη εμπειρία. Χαλαρώστε στις ξαπλώστρες της παραλίας, πίνοντας ένα φρουτόδος κοκτέιλ. Και αν πεινάσετε, το εστιατόριό μας προσφέρεται για ντόπια και διεθνή κουζίνα, βασισμένη σε βιολογικά, ντόπια κηπευτικά, ελαιόλαδο, αλλά και φρέσκα ψάρια. Το τουριστικό πλοιάριο Black Rose είναι μια νέα ιδέα εμπειρίας. Ελάτε μαζί μας για μια χαλαρωτική εμπειρία στις κρητικές θάλασσες. Τηλέφωνο 6980 12 05 80 28 970 25 532.
Χερσόνησος αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αφού την περιηγηθούμε και διασκεδάσουμε αρκετά, θα ξεκουραστούμε στο δημοφιλή Πλάτανο και στο γραφικό χωριό Κράση. Η Χερσόνησος είναι συνώνυμη με τη διασκέδαση. Έχει αξιόλογη τουριστική υποδομή. Είναι μια μοντέρνα πόλη με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, με πανέμορφες παραλίες και δεκάδες καταστήματα. Στη Χερσόνησο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και ο συνεδριακός τουρισμός στα μεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής. Εκεί υπάρχει επίσης και το μοναδικό γήπεδο γκολφ στην Κρήτη. Τουριστικές υποδομές να αναπτύσσονται. Όμως τα ήθη και τα έθιμα της Χερσονήσου διατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου. Αποτέλεσμα, η παράδοση να έχει πάντα το πρώτο λόγο στις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή. Στην κεντρική πλατεία του χωριού, η εικόνα του υπεραιωνόβιου πλατάνου, σε συνδυασμό με τις πέτρινες τοξωτές βρύσες που τρέχουν δροσερό νερό, σε βάζουν για τα καλά στο κλίμα του ορεινού χωριού Κράση. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας δεν κατοικούσαν Τούρκοι. Ο Καζαντζάκης παραθύριζε στο σημείο αυτό και τούτο φαίνεται στα έργα του, όπως το καπετάν Μιχάλη, σκηνές των οποίων εκτιλήσονται στη σκιά του Γέρικου Πλατάνου και στη Σελένα. Είναι μεγάλος οικισμός της επαρχίας Πεδιάδας του Δήμου Χερσονήσου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων στη δυτική άκρη, σε γόνιμη αλλά άνυδρη παιδινή έκταση. Κατάφυτη από ελαιώνες και αμπελώνες, καθώς οι κάτοικοι ασχολούνται με την ελαιοκομεία και την αμπελοκαλλιέργεια. Από το Μοχό κατάγονταν οι αδερφοί Βέργα, οι οποίοι έδρασαν πριν από την Επανάσταση του 1821. Το χωριό έχει διατηρήσει το παραδοσιακό του χρώμα. Βλέπουμε σπίτια και στενά σοκάκια που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, ανάμεσα στη φύση, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στο σημείο αυτό κλείνει η περιήγησή μας στο Ηράκλειο. Ήταν μια δυνατή εμπειρία με έντονες αναμνήσεις ηρωισμού, ευρηματικότητας, φιλοξενίας και διασκέδασης. Σας αποχαιρετώ ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά! Χθες το βράδυ σου γράψα ένα τραγούδι ερωτικό. Στο παραμύθι σου έμπλεξα για σένα τραγουδό. Ήρθες, με πήρες, φύγαμε ταξίδια μακρινά. Σε πόλη, σε ακρόγιαλιές, σε λίμνες και βουνά.